αδερφός μου, το πω έτσι, από τη Σοσαλία, δηλαδή μου. Κοιτάζουσε στο Σοσαλία. Πόσο. Α πω. Το κάνω μα. Γαμπρό μου, ξέρω. Γαμπρό μου. Ένα από τα γαμπρό σου. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Είναι μακριά. Εγώ ήμουν με το τάκι των Αδάμ, το γυάλι, με αυτού. Δεν ήμουν με. Πέρα. Τάσο δεν έχει. Γεια σου. Γεια σου. Βασίλη, έτοιμα τα ορολόγια. Καλώς όρισες. Είδαμε. Για θυμίσου αυτά τα χρόνια πώς είναι. Που γέμιζε. Οι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Όχι. Τι είναι. Ήταν τα χρόνια. Δεν φύγει. Αν μας πιστεύω αυτό γονάτι. Γιατί ναι, στο λαχείο το λαχείο το δικό σου, δεν θα κληρώσει. Είχε κληρώσει. Το έχει στο χέρι το λαχείο. Να ναι. Να ναι. Και εγώ και εσύ. Όλοι μας. Μας έδινε η Βασιλιά Γερμανία. Όταν κυδέψανε το γέροντα πάνω στο Αγιώρος τώρα, μισό λεπτό, και λένε οι μοναχοί, άντε και στα δικά μας. Γιατί, που το θάψανε. Γιατί εδώ μου το πείσαι τα κομμισία Θεός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουρανία, παράκτη, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, εδέ και σκήνος των ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Θέλετε ζωντανή συμμετοχή στο έργο αυτό που κάνουμε εδώ. Να το καταλάβετε. Ενεργό συμμετοχή και εγώ που με ομιλώ και εσείς που με ακούτε. Εσωτερικά πέστε την ευχή στον Κύριο για να μείνει ό,τι ακούσουμε και για να χωριστώ και εγώ. Αυτό σημαίνει ενεργό συμμετοχή. Α. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο Άγιος Αθανάσιος, που γιορτάζει σήμερα. Μιλάμε για Αγίους και δεν έχουμε ακριβή συνείδηση τι σημαίνει Άγιος και γιατί είναι Άγιος. Από το συναξαριστή του Αγίου Όρους, με τον οποίο ασχολήθηκα από την Τρίτη που πέρασε, μέχρι και χτες ώρες ολόκληρες, θα αντλήσουμε το θέμα που αναφέρεται στον Άγιο Αθανάσιο. Πολύ με απασχόλησε, πολύ με συγκίνησε και μου έδωσε μέσα ελάχιστο από το πνεύμα εκείνο που διέθετε ο Άγιος και Αγίασε. Εύχομαι το ίδιο να συμβεί και σήμερα. Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται και είναι βράχος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Και όταν λέω το οικοδόμημα της Εκκλησίας, δεν εννοώ τα ντουβάρια που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά εννοώ τις ψυχές των πιστών στο όνομα του Κυρίου. Αυτοί ονομάζονται Εκκλησία Χριστού. Και λοιπόν, οι ψυχές στηρίχτηκαν και στηρίζονται και θα στηρίζονται πάνω σε εκείνο το στήλο, δεν είναι και ο μοναδικός βέβαια, αλλά και σε εκείνο το βράχο που λέγεται Μέγας Αθανάσιος. Το τροπάριο λέει στήλος γέγονας ορθοδοξίας, και εννοεί στήλο, εννοεί κολόνα που στηρίχθηκε η Εκκλησία. Γεννήθηκε ο Άγιος αυτός το 298, δύο χρόνια
πριν φτάσουμε στο 300. Ή 5 χρόνια νωρίτερα από ένα μεγάλο διωγμό που ξέσπασε εναντίον των χριστιανών. Τον διωγμό του Διοκλητιανού. Ήταν αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη και κίνησε ένα μεγάλο διωγμό για 10 ολόκληρα χρόνια εναντίον των χριστιανών. Εμείς, όπως είπα και το πρωί στην εκκλησία, μοιάζουμε με τα παιδιά που άφησαν περιουσίες οι γονείς, τη μαλφή, θησαυρούς, και αφού τα βρήκαν έτοιμα τα παιδιά, τα κάνανε σκόνη. Γιατί δεν ίδρωσαν, δεν κοπίασαν, δεν έχισαν αίμα. Και ούτε πήραν σοβαρά το θησαυρό εκείνο της Ορθοδοξίας που άφησαν οι πατέρες, όπως ο Άγιος Αθανάσιος. Θησαυρό, μιλάμε για θησαυρό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται κανείς. Ο Κύριος λέει μη δότε τα Άγια τη σχισή. Λέει αυτά εγώ που σας παραδίδω. Τι μας παρέδωσε ο Κύριος? Την αποκάλυψη του προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Πατέρα, Υιό, το Άγιο Πνεύμα, φυλάχτε τα, λέει. Και να τα φυλάτε όπως φυλάει το φίδι το κεφάλι του, όταν πάει να το σκοτώσει κάποιος. Και μην τα δίνετε, λέει, στους σκήνες, στα σκυλιά. Και εννοεί τους αθέους, τους αιρετικούς. Ο Άγιος λοιπόν, ο Άγιος Αθανάσιος, καλά λέω, γεννήθηκε σε μία πόλη που συμβίωναν, ζούσαν μαζί, καλή ώρα, μία ποικιλία φυλών όπως ζούμε και εμείς σήμερα μέσα στον χώρο μας, μέσα στον τόπο μας. Τι υπάρχουν? Υπάρχουν Πακιστανοί, υπάρχουν Ινδοί, υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν ένα σωρό φυλές στον τόπο μας. Πανσπερμία ονομάζεται αυτό, ή αλλιώς μια Βαβυλωνία φυλών, ανακάτεμα, Βαβυλωνία. Έτσι ήταν η Αλεξάνδρεια τότε που γεννήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είχαν ανακατευτεί ένα σωρό θρησκείες, ένα σωρό λατρείες θρησκειών μέσα στον τόπο που γεννήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος. Βγάτε τώρα άκρη να δείτε πού γεννήθηκε. Για να καταλάβουμε στο τέλος ποιος ήταν και τι πρόσφερε ο Μέγας Αθανάσιος. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι ευσεβείς. Τον μεγάλωσαν όπως ήθελε ο Κύριος. Όπως ήθελε ο Κύριος. Τον διέκρινε, τον ξεχώριζε τον Άγιο Αθανάσιο από τα μικρά του χρόνια η καυτή αγάπη, βεβαίως οφείλεται στους γονείς, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αγάπη Χριστού και μόνο αγάπη Χριστού από την μέρα που γεννήθηκε. Χριστός ή τίποτα άλλο για τον Άγιο Αθανάσιο. Αυτό ήταν ο μοναδικός της ζωής, θησαυρός, η μοναδική αγάπη. Σε ανακατεμένο λαό γεννήθηκε. Ανακατεμένες θρησκείες βρήκε. Αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει πόσο μεγάλος θησαυρός είναι αυτό που του άφησαν οι γονείς. Κοιτάξτε, δείτε. Το φακό τον έχει το παιδί από την ημέρα που γεννιέται και αντιγράφει. Είδε στους γονείς ότι ήταν συνεπέστατοι σε αυτά που του μεταβίβαζαν στην ψυχή. Αφού είδε συνεπέστατοι και τα φύλαγαν οι γονείς, και εκείνος σαν κόρη οφθαλμού τα είχε από παιδάκι στην ψυχή του.
από παιδάκι μέσα στην ψυχή. Την κοιλιά του. Τέτοια ήταν η σοβαρότητά του απέναντι, σοβαρότητα. Εμείς υπάρχουν στιγμές που δίνουμε δικαίωμα στον άλλον με διάφορα ανέκδοτα σε βάρος της πίστεώς μας. Μπορεί να το εννοεί, καταλαβαίνετε τι εννοούμε εκείνο το πράγμα. Παίρνουμε και κάνουμε ανέκδοτα με τον ένα Άγιο, με τον άλλο Άγιο. Λες και είναι οι Άγιοι κάτι παρακατιανοί. Ενώ είναι το Α και το Μ εκείνο που ο Κύριος άφησε σε εμάς. Πώς το είπε ο Κύριος? Ότι οι Άγιοι είναι οι ποιμένες που βόσκησαν τα πρόβατα σε λιβάδια που ο Χριστός τους έδειξε. Τέλος. Και όπως είπα το πρωί, για 5-7 λεπτά στην εκκλησία, δεν άρμεξαν τα πρόβατα. Το καταλαβαίνετε καλά αυτό που λέω. Ούτε έσφαξαν τα πρόβατα για να φάνε το κρέα τους, ούτε πήραν το μαλλί τους. Και αυτό έχει να πει, θα το μεταφέρω σε γλώσσα της Αγίας Γραφής. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, νομίζω. Πρόσεχε, σου έδωσα εγώ το χάρισμα να είσαι ιερωμένος, αλλά όχι για να πλουτίσεις. Αυτό σημαίνει όσα είπα προηγουμένως. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Τιμόθεο. Αντίθετα, εσύ θα θυσιαστείς για τα πρόβατα και όχι τα πρόβατα για σένα. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Αθανάσιος. Από μικρό παιδί. Και αναφέραμε το πρωί ότι, και τώρα το παραλαμβάνουμε, σαν παιδί. Ετέλεσε μυστήριο βαπτίσματος σε παιδάκια της ηλικίας του με απόλυτη σοβαρότητα. Και ξέρετε με τι αξίωμα το παιδάκι αυτό, το 10 χρονών, τον 11, με τι αξίωμα πίστευε ότι το δελούσε η επισκόπου. Σε λέει σαν, το λέει και ο συνεξαρτητής εδώ, σαν λέει, σαν επίσκοπο, σαν ήδη επισκόπου, ετέλεσε το μυστήριο του βαπτίσματος στα παιδιά σε μία παραλία. Και όταν είδε ο Άγιος Αλέξανδρος της πόλεως Αλεξανδρίας που έχει γεννηθεί ο Άγιος Αθανάσιος, είδε πως το ετέλεσε το μυστήριο, είπε είναι έγκυρο το μυστήριο, πέρα για πέρα, δεν επαναλαμβάνεται. Και δεν ξαναβαπτίστηκαν τα παιδιά. Στην περίοδο που σπούδασε ο Άγιος Αθανάσιος έδειξε λίγο ενδιαφέρον μέτριο για να μάθει τα μαθηματικά, γεωγραφίες, τέτοια πράγματα που υπήρχαν, αυτά γνώσεις θα λέγαμε εγκόσμιες. Εκεί που έδειξε ζήλο με όλη τη σημασία της λέξεως, αγάπη δηλαδή, ήταν να υφαίνει εν σιωπή το χιτώνα των αρετών, μελετώντας την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και αποσύρθηκε για ένα διάστημα στην έρημο κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Από νέαρος, λοιπόν, πήγε και βρήκε τον Άγιο Αντώνιο στην έρημο και έμεινε ένα διάστημα μαζί του. Να μην αναφερθώ σε κάτι παραπέρα για να προλάβουμε. Και δεύτερον, κατόπιν, όταν γύρισε στην Αλεξάνδρεια, ο επίσκοπος Αλεξανδρίας τον παραλαμβάνει για να τον προωθήσει ο ίδιος, επειδή είχε χαρίσματα αγιοσύνης. Όχι διανοητικά είχε, αλλά κυρίως δεν ενδιαφέρει τον Άγιο άνθρωπο το πολύ μυαλό που έχει κάποιος, αλλά τον ενδιαφέρουν αυτά που διαθέτει στην ψυχή του για να τον προωθήσει. Έτσι λοιπόν τον χειροτόνησε νέο διάκονο. Τον έκανε διάκονο. Εδώ θα κάνουμε ένα σχόλιο. Δεν βρήκε μια μεγάλη ενορία για να τον βάλει για να ζήσει. Το καταλαβαίνετε καλά αυτό που λέω. Αλλά γνώριζε ο
Άγιος Αλέξανδρος της Αλεξανδρίας ο επίσκοπος, πολύ καλά ότι φτωχός θα φύγει από τον κόσμο και πεινασμένος. Αυτό το έβλεπε από, από τα δείγματα ζωής που του έδειγνε ο Άγιος Αθανάσιος. Λοιπόν, πιστεύω του Αγίου Αθανασίου. Ποιο ήταν το πιστεύω του? Να το προσέξουμε λίγο. Λέμε, να το πω απλά να το καταλάβετε, στο τροπάριο, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Αθάνατος υπάρχουν, λέμε. Λοιπόν, ο Άγιος Αθανάσιος λέει, πίστευε, και πιστεύει και η Εκκλησία μας ότι πίστευε και ο Αθανάσιος, ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, που ονομάζεται, ο Χριστός ονομάζεται με μεγάλο γράμμα λάμδα, Λόγος του Θεού, του Πατέρα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το νου μας. Ο νους γεννάει το λόγο. Πώς το γεννάει, ξέρετε? Δεν το ξέρουμε. Πώς γεννάει ο νους? Αόρατα, μυστικά, αθόρυβα, έχει πάρει τη λειτουργικότητα αυτή, ώστε ο νους μας να γεννάει τον λόγο, το δικό μας. Και ο πατέρας, επειδή είναι μόνο νους, ο Θεός δηλαδή, μόνο νους είναι, τίποτα άλλο παραπάνω, σαν νους γέννησε από το νου του το λόγο, το Κύριο δηλαδή. Αφού ο νους Θεός είναι αιώνιος και ο λόγος που γεννήθηκε σαν γιος του Θεού αιώνιος είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή χρονική στιγμή που να μην υπήρχε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το καταλαβαίνετε αυτό που είπα? Ο Κύριος είναι Θεός, είναι Υιός του Θεού, είναι αιώνιος. Λοιπόν, οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, λάθος έκανε, αυτό ότι ό,τι είπα ακούσατε, στην Αλεξάνδρεια μέσα, υπήρχε ένας ιερωμένος, ήταν ιερωμένος, μεγάλο μυαλό θα λέγαμε σήμερα εμείς. Και ξέρετε, τα μεγάλα μυαλά στηρίζονται στην ικανότητα που έχουν σαν μυαλά και προχωράνε τη ζωή τους. Αυτό μου λέει εμένα η λογική, λέει ο πολύ λογικός άνθρωπος. Δεν αφήνει περιθώρια η λογική του ώστε να δεχθεί κάτι που δεν μπορεί να το κρίνει η λογική. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Γιατί υπάρχουν και πράγματα που η λογική μας δεν μπορεί να τα φτάσει. Δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Άντε να φτιάξει ο επιστήμονας μία ρίζα ενός δέντρου, που το δέντρο νερό παίρνει, το κάνει καρπό, χώμα παίρνει, από το χώμα παίρνει ό,τι του βάλεις μέσα εκεί, ή ό,τι κι αν είναι η βρωμιά ή καλό ή το άλλο, έχει τη δυνατότητα να το μεταβάλει. Φτιάχνει το μυαλό του ανθρώπου μια ρίζα τέτοια. Θα την πάρει έτοιμη, θα την πάρει ο επιστήμονας. Λοιπόν, την ερμηνεία λοιπόν σε ορισμένα φαινόμενα, φυσικά, δεν τη βρίσκει το μυαλό του ανθρώπινο. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να δώσει ερμηνεία σε θεία ψηλά που τα έφερε ο Χριστός στον κόσμο και τα αποκάλυψε, τα φανέρωσε ο Θεός. Ο Άριος λοιπόν, σαν διάνοια ανθρώπινη, είπε, αφού γεννήθηκε από τον Πατέρα, άρα γεννήθηκε σε κάποια στιγμή του χρόνου, έχει αρχή. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Κάτι, φτιάξαμε εκείνο το κτίριο, τώρα πήρε την αρχή του. Και ο Χριστός την ώρα που γεννήθηκε, αυτήν την ώρα πήρε αρχή του. Δεν λέει αυτό ο Κύριος. Ο Κύριος λέει ότι εγώ και ο Πατέρας μου είμαστε το ίδιο. Κατά το ίδιο. Και λέει ένα
είμαστε εγώ και ο πατήρ μου εν εσμέν. Πιο απλά, ό,τι είμαι εγώ ο πατέρας είναι και ο γιος, αιώνιος ο πατέρας, αιώνιος και ο γιος. Αυτά δεν τα χώραγαν στο Αρίου του μυαλό και άρχισε να σπέρνει ζυζάνια μέσα στην Αλεξάνδρεια και γρήγορα διαδοθήκαν τα ζυζάνια αυτά. Δηλαδή ο Άριος δεν ήθελε ότι ήταν αιώνιος ο Θεός. Όχι, δεν ήθελε, δίδασκε ότι δεν είναι αιώνιος. Δηλαδή, ότι είναι σε απλή γλώσσα ένα απλό δημιούργημα του Θεού. Ναι, ένα απλό δημιούργημα. Ο Άγιος Κωνσταντίνος το 325 μάζεψε όλους τους αρχιερείς της Κωνσταντινούπολης, η πρώτη οικουμενική, τους μάζεψε και έκανε την πρώτη σύνοδο για να συζητήσουν το θέμα αυτό που ο Άριος δίδασκε. Στη σύνοδο αυτό πήρε μέρος και ο επίσκοπος της Αλεξάνδρειας Αλέξανδρος, αλλά είχε μαζί του και το διάκο του, τον Αθανάσιο. Γιατί ήταν, λέει, γέρος 95 χρονών περίπου. Ο Αλέξανδρος 95 χρονών. Εδώ ο βιογράφος γράφει, στη σύνοδο διαδραμάτισε μοναδικά σημαντικότατο ρόλο ο Αθανάσιος που ήταν νεαρός. Νεαρός διάκονος. Δηλαδή, σε αυτά που πρότεινε ο Άγιος Αθανάσιος, έκανε αποδοχή και οι πατέρες της Συνόδου. Τι ηλικία είναι ο διάκος, ο Αθανάσιος? Σίγουρα θα έχει γύρω στα 25 χρονών. Εκεί. Παραπάνω δε, και υπάρχουν περιπτώσεις, τώρα Άγιος Ελευθέρως είναι που έγινε από τα 15 χρόνια επίσκοπος, δεσπότης. Γιατί ήταν Άγιος από μικρός. Είναι εξαιρέσει. Ο Άγιος Ελευθέριος. Είναι έτσι νομίζω. Αλλά υπάρχει Άγιος που από τα 15 χρόνια έγινε. Και μου πάει το μυαλό μου στο Άγιο Ελευθέριο. Εκεί μου πάει, δεν πάει πουθενά άλλο. Λοιπόν, η σύνοδος λοιπόν δέχτηκε ότι εισηγήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος. Δηλαδή, ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, ότι είναι δημιουργός του κόσμου, ότι αυτός προνοεί για τη ζωή του κόσμου, ο Κύριος, ότι είναι και σωτήρας του κόσμου, ότι ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος για να σώσει. Αυτή ήταν η διδασκαλία του. Τη συζητήσανε και την έκανε αποδεκτή η πρώτη οικουμενική σύνοδος. Έλυσε η σύνοδος και τον Άριο τον πήρανε και τον εξορίσανε. Τον εξορίσανε. Τον Άριο, εκείνο που δίδασκε τα ανάποδα. Κατάλαβα. Ναι. Εξορίστηκε ο Άριος. Λοιπόν, όταν γύρισε ο Αλέξανδρος, μετά από ένα χρόνο κοιμήθηκε. Και ο λαός της Αλεξάνδρειας με μία φωνή, ο λαός, προσέξτε τι λέω, ο λαός, δεν έκανε την εκλογή, οι επίσκοποι, αλλά ο λαός. Είχε δηλαδή ο Άγιος Αθανάσιος, σαν παιδί που ήταν, την μαρτυρία έξω του κόσμου που είχε συνείδηση Χριστού ότι είναι άξιος να γίνει διάδοχος του Αλεξάνδρου που κοιμήθηκε. Και τον εξέλεξε ο λαός επίσκοπο της Αλεξάνδρειας. Σαν επίσκοπος τώρα ξεκινάει τα θέματα που έχει να κάνει, να επιβάλλει την τάξη στην περιοχή που είχε σαλευθεί η τάξη από τον Άριο, να δημιουργήσει σε όλη την επαρχία, θα σας πω κάτι, το είπα και το πρωί, αλλά θα το χωνέψουμε καλά, η Μικρά Ασία ολόκληρη ήταν χριστιανική, όλη η Μικρά Ασία. Και η Αλεξάνδρεια χριστιανική. Και η Αίγυπτος πέρα για πέρα μέχρι λέει την Αιθιοπία, σύνορα Αιθιοπίας, ήτανε όλοι χριστιανοί. Δηλαδή η Αίγυπτος άκουγε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήτανε βαπτισμένοι. Τώρα είναι μη βαπτισμένη η Αίγυπτος στο σύνολό της. Τότε
ήταν όλοι βαπτισμένοι Αίγυπτος. Και κάτι ακόμη. Όπως δεν έχω πάει εγώ, αλλά σε μια μεγάλη περιοχή από την Αίγυπτο, προς Δύση, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, σε μεγάλες εκτάσεις, πολύ μεγάλες εκτάσεις, υπήρχαν συγκροτήματα μοναστηριών. Λέει, υπήρχε του Αγίου Παχωμίου ολόκληρο σύστημα μονών που ήσαν μοναχοί, σύστημα των Ταβενισιωτών, έτσι ονομάζεται, Ταβενισιωτών. Και βέβαια και ο Αθανάσιος, ο Άγιος Αντώνιος από εκεί αγίασε, στις περιοχές αυτές, ναι, στην περιοχή της Θηβαΐδας της Αιγύπτου. Έτσι ονομάζεται, ήταν όλος ο χώρος άκουγε στο όνομα του Χριστού. Ήταν χριστιανικός ο κόσμος. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο εδώ να δούμε και κάτι όμως. Είχε τρία θέματα να αντιμετωπίσει ο Άγιος. Ένα, την αίρεση του Αρίου. Δύο, το σχίσμα, θα το εξηγήσω, του Μελετίου. Τι σημαίνει σχίσμα Μελετίου, θα το πω αν το καταλάβετε. Είπα στην αρχή ότι ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιάνου που κράτησε 10 χρόνια. Που πέραν τους χριστιανούς, τους ρίχνανε στη φωτιά, τους ξύνανε, τους σκίζανε, τους κάνανε και ορισμένοι χριστιανοί υποκύψανε. Αυτοί οι χριστιανοί πήραν το όνομα πεπτοκότες, αυτοί που είπαν όχι, δεν αντέχουμε, ναι αυτοκράτορα, ακούμε στη διαταγή σου και αρνούμεθα τον Χριστό. Στη συνέχεια όμως αυτοί άλλαξαν γνώμη και ζήτησαν της Εκκλησίας τη συγγνώμη. Αυτοί που είπαν ναι στον αυτοκράτορα ζήτησαν της Εκκλησίας τη συγγνώμη. Και η Εκκλησία, φιλάνθρωπα φερόμενη, είπε άνθρωποι είσαστε, πέσατε, σας δίνουμε συγγνώμη. Ένας επίσκοπος, ένας δεσπότης δηλαδή τότε, στο όνομα Μελέτιος, είπε γιατί να δώσει η Εκκλησία συγγνώμη, να μην δώσει συγγνώμη. Απέσπασε ένα κομμάτι, το τράβηξε με το μέρος του, αυτός λέγεται σχισματικός. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα κομμάτι και σε ακολουθεί από τα πρόσωπα της Εκκλησίας, τα τάγματα της Εκκλησίας και κάνεις το δικό σου, κόβεσαι από το σύνολο, γίνεσαι σχίσμα κομμάτι. Εδώ είχε να αντιμετωπίσει ο Άγιος Αθανάσιος και εκείνο το ζήτημα. Και έλεγε, όχι, η Εκκλησία καλά έκανε και έδωσε συγγνώμη σε αυτούς που δεν άντεξαν. Ο Κύριος αυτό έχει πει, να δίνουμε συγγνώμη. Δεύτερο λοιπόν αυτό και τρίτο, το διαβάζω, να το ακούσετε. Είχε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, των ηθών της εκκλησιαστικής ζωής. Το ξαναλέω, τη διαφθορά των ηθών της εκκλησιαστικής ζωής. Ό,τι μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας, βάλτε το. Και ξέρετε για ποια διαφθορά μιλάει κυρίως. Αυτόν που ήσαν επικεφαλής στο Πίμνιο και μετά στο Πίμνιο. Διαφθορά ηθών. Και επαναλαμβάνω, στην εποχή του Αγίου Άνου του Θεολόγου, που η Εκκλησία είναι, βρισκόταν στο πρώτο αιώνα, εκεί στην Ασία, στα ίδια μέρη, υπήρχαν οι ιερωμένοι. Προσέξτε το καλά. Υπήρχαν οι ιερωμένοι που άκουγαν στο όνομα Νικολαίτες, που είχαν σαν πιστεύω το εξής. Κάνε οποιαδήποτε βρωμιά σαρκική, όργια για να πας στον παράδεισο. Τα ακούτε, με ακούτε καλά. Δεν πέρασε η Εκκλησία από ονειρεμένες καταστάσεις. Η Εκκλησία πέρασε από κύματα σαν πλοίο, κουνήθηκε αλλά δεν καταποντίστηκε. Ποιοι την κράτησαν, σαν τον Άγιο Αθανάσιο. Επαναλαμβάνω, η Εκκλησία κουνήθηκε όχι κυρίως από τον απλό λαό, από εκείνους που ήταν πάνω στην κορυφή και είχαν κάποιο αξίωμα και φαινόντουσαν αντί να φωτίζουν, σκοτίνιασαν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, και εδώ μας λέει ο
συναξαριστείς ότι υπήρχε διαφθορά μέσα στην εκκλησιαστική ζωή. Διαφθορά. Έπρεπε να αντιμετωπίσει τη διαφθορά του μελετίου του σχηματικούς και του αρίου την αίρεση. Τρία πάρα πολύ καυτά που κουνάγανε την περιοχή θέματα. Ο νεαρός εκείνος που ήταν επίσκοπος νέος, αλλά πλουσίαζε λέει φρονιμάδα γέροντος. Δεν αγιάζει ο άνθρωπος στην καρέκλα. Όχι. Αγιάζει μέσα στα αγκάθια. Μέσα στα αγκάθια θα αγιάσεις. Μην ψάχνεις να βρεις για να κρυφτείς πίσω από τον αυτό που είναι ανήθικος και να πεις να ένας ανήθικος, αυτή είναι η εκκλησία. Όχι. Δεν θα κοιτάξεις μέσα από εκείνη τη βρωμιά εσύ να πάρεις εκείνο που πρέπει να πάρεις, να σταθείς όρθιος. Να δεις τον Άγιο Αντώνιο και να πεις ιδού. Όσο μπορείς. Σου δίνει τη δύναμη ο Κύριος. Λοιπόν, έκανε λέει περιοδία στην Αλεξάνδρεια, προχώρησε στην Αίγυπτο, κήρυξε το Λόγο του Θεού, χειροτώνησε επισκόπους και τοποθέτησε, χειροτώνησε επισκόπους και τοποθέτησε, ο Άγιος Αθανάσιος, και ο λαός τον αγάπησε. Τον αγάπησε σαν πατέρα του. Δεν βλέπουμε το καλό, δεν φαίνεται από μονάχου το καλό. Τι θέλουμε να πούμε παραπάνω. Λέμε αυτός λάμπει ο επίσκοπος. Από έργα, από ήθος, από αξιοπρέπεια, από Χριστό. Έτσι έλαβε και ο Άγιος Αθανάσιος. Έτσι έλεγε ο Αθανάσιος. Και τον αγαπούσαν. Μάλιστα, περιόδευσε και τα ερημητήρια στην έρημο της Θηβαΐδας, που ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Πήγε και από εκεί και τους είδε. Πήγε και στα μοναστήρια του Αγίου Παχωμίου, των Ταβενισιωτών, και εκεί φρόντισε για τα μοναστήρια αυτά. Βλέπετε, ο Άγιος για όλα φροντίζει. Για όλα. Δεν κοιμάται. Το δεν κοιμάται τα λέει όλα. Λοιπόν, όμως, το καιρό εκείνο που απουσίασε από την, από την Αλεξάνδρεια και έκανε την περιοδία του προς την Αίγυπτο και μέσα, οι οπαδοί του επισκόπου Μελετίου, του Μελετίου του επισκόπου που ήταν σχισματικός, διέδωσαν ένα πλήθος συκοφαντίες εις βάρος του. Συκοφαντίες. Βρήκαν την ευκαιρία, λύπη σου λέει, εμπρός λοιπόν να αρχίσουμε να εκτοξεύουμε συκοφαντίες. Να ακούσουμε μερικές συκοφαντίες. Ότι δεν εκλέχθηκε ο Άγιος Αθανάσιος επίσκοπος κανονικά, ότι είχε καταχρεώσει ο Άγιος Αθανάσιος την επισκοπή του, ότι μεταχειριζόταν κάθε λογής βία εναντίον των αντιπάλων του, βία, ακόμα και γροθιές θα λέγαμε, έτσι, αυτή τη συκοφαντία. Και ιδίως ότι είχε αναποδογυρίσει και ποδοπατήσει το δισκοπότηρο ενός ιερέα που ανήκε στο Μελέτιο, το σχισματικό. Κατηγορία εις βάρος του, επαναλαμβάνω. Κατηγορήθηκε επίσης ότι είχε στηρίξει οικονομικά συνωμότες του αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου. Δηλαδή, ξέρετε, κάθε εξουσία, την τότε εποχή που ήταν και μονοκρατορία, είχε και τους αντιπάλους που στα κρυφά σχεδιάζαν για να τον ρίξουν. Λοιπόν, ο Αθανάσιος κατηγορήθηκε ότι ανήκε σε συνωμότες τέτοιους και τους είχε στηρίξει και οικονομικά για να πετάξουν τον αυτοκράτορα από την εξουσία. Συκοφαντίες, επαναλαμβάνω, 5 τον αριθμό ανέφερα, ουσιώδεις, πολύ δυνατές σε περιεχόμενο, εδώ τόσο να πει ο άλλος, διαδόθηκε αμέσως. Όχι να είσαι στην κορυφή ενός αξιώματος και να πει αυτό είπε ο αξιωματούχος εκείνος. Τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, αμέσως ο Άγιος Αθανάσιος έφυγε και πήγε στην Οικομίδια. Ήταν αυτοκράτορας Κωνσταντίνος εκεί, τον ευρύκε και απολογήθηκε και μάλιστα απέδειξε την αθωότητά του.
μάλιστα του διατύπωσα και μια φρικτή κατηγορία ακόμη, ότι σκότωσε, δολοφόνησε έναν δεσπότη μιας περιοχής και ότι πήρε το χέρι του, το κομμένο και έκανε μαγείες. Κατηγορία σε βάρος του Αγίου Αθανασίου. Ότι έκανε μαγείες. Τελικά τον ανακάλυψε τον δολοφονηθέντα ο Άγιος και είχε τα χέρια του καλά. Και αθώθηκε. Και αθώθηκε. Λοιπόν, στο διάστημα της απουσίας του στην οικομήδια που βρήκε τον Άγιο Κωνσταντίνο και απολογήθηκε και αθωώθηκε, ο Άριος είχε ήταν εξορισμένος. Ο Άριος, είπαμε, εξορίστηκε. Τι γίνεται, κάποιος παρακοιμόμενος, κάποιος που ήταν υπασπιστής του αυτοκράτορα και ήταν και μέσα στην εκκλησία των Ανακτόρων, φίλος του Αρίου, πιπλήσε το αυτί του Αγίου Κωνσταντίνου και φέρνει την εξορία πίσω τον Άριο. Έλα πίσω, τον αποκαθιστά στη θέση του όπως ήταν πριν τον Άριο και ήταν, θα λέγαμε, λειτουργός και εκείνος σε εισαγωγικά. Ο αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος, ζήτησε, επαναλαμβάνω, ζήτησε να συλλειτουργήσει όχι ο Άγιος Αθανάσιος αλλά ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως με τον Άριο, να συλλειτουργήσει με τον Άριο που δίδασκε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού. Λίγο πριν από τη Θεία Λειτουργία, πριν τελεστεί η Θεία Λειτουργία, είχε πάει στον απόπατο για την ανάγκη του ο Άριος και η Θεία Δικαιοσύνη τον εκτέλεσε επί τόπου, γιατί έσπασε η κοιλιά του και βγήκανε όλα τα ντερά του και πέσανε μέσα στον απόπατο του Αρίου και δεν ετελέστη ποτέ Θεία Λειτουργία. Σίγουρα ο Άγιος Αθανάσιος, παρά την αιμονή του αυτοκράτορα, δεν υπέκυψε σε αυτά που πρότεινε ο Άριος. Ποτέ δεν υπέκυψε, το αναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Μία δε άσπορδη, πάρα πολύ βάρβαρη συκοφαντία, στη συνέχεια υπόθηκε εναντίον του Αγίου, ότι βίασε μία γυναίκα και έπρεπε οπωσδήποτε να απολογηθεί και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο σίγουρα ο Άγιος πήγε με συνοδεία και όταν τον κάλεσαν για να πάει να απολογηθεί και ήταν η γυναίκα παρούσα, στέλνει τον φίλο του ο Άγιος Αθανάσιος. Πήγαινε εσύ για μένα, του λέει, και πες ότι εγώ είμαι ο Αθανάσιος. Μόλις πήγε μέσα, λέει η γυναίκα, ναι, αυτός ήταν που με βίασε. Όχι ο Άγιος Αθανάσιος, ο άλλος. Λέει, ιδού ότι δεν με γνωρίζει. Και αποδείχθηκε, και εδώ η λάσπη, και εδώ η συκοφαντία στο πρόσωπο του Αγίου Αθανασίου. Λέγει ο Δαβίδ, Κύριε, διήλθαμεν διήδατος και πυρός, περάσαμε μέσα από νερό και δεν πηγήκαμε, και φωτιά και δεν καήκαμε. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν αυτός. Και μας έβγαλες σε αναψυχή, μας έδωσε δροσιά. Έτσι ζούσαν οι Άγιοι. Περνάγανε μέσα από το πύρινα. Θέλω να σταθώ και κάπου αλλού, για να μην λέμε ότι ήταν του Αγίου Αθανασίου η εποχή τέτοια και δεν ήταν του Αποστόλου Παύλου. Και ο Αποστόλος Παύλος πέρασε από συκοφαντία τη χειρότερη από όλες που υπάρχει. Κατηγορήθηκε ότι δεν είναι Απόστολος Παύλος μαθητής του Κυρίου, αλλά δεν είναι Απόστολος, και γράφει, και το κατηγόρησαν ορισμένοι που λέγανε ότι ήταν Απόστολοι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όχι απ' έξω. Μην το ψάχνετε, τα αγκάθια είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία είναι τα αγκάθια, και όποιος πει
ότι ξέρεις είναι έτσι και έτσι, και ο Ιούδας στους 12 ήταν. Είναι στους 12, 12 τον λέει όλοι, και ένας ήταν Ιούδας. Προσία στην Εκκλησία γίνανε πολλοί Ιούδες μες στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν έκανε τον αγώνα εναντίον όλων εκείνων που στην πράξη εφάρμοζαν διαγωγή Ιούδα. Πώς το κάνουμε, αυτή είναι η Εκκλησία. Άστε τα γκάθια από εκείνους να μεγαλώσουν μαζί με το καλό σπόρο. Αλλιώς, πώς θα το κάνουμε. Μαζί με τον καλό σπόρο θα μεγαλώσουν. Λοιπόν, τώρα δεν έχει αγκάθια. Πάντοτε είπα. Πάντοτε. Αυτό το είσα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, κρατήσουμε ώρα είναι πολλά. Πεθαίνει ο Άγιος Κωνσταντίνος και έρχονται στην επιφάνεια δύο παιδιά. Ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος έχει στη συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, μόλις να σας πω ότι ο Άγιος Αθανάσιος από τον Κωνσταντίνο τον ίδιο εξορίστηκε. Πήρε το δρόμο της εξορίας. Εξορίστηκε, προσέξτε το καλά, από τον Αυτοκράτορα που είχε κάνει την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, που είχε επικυρώσει το δόγμα της πρώτης Οικουμενικής Σύνοδου, σαν Αυτοκράτορας. Ξέρετε κάτι, η εξουσία δεν είναι και θεολογία, η εξουσία κοιτάει πάντα το χρήμα. Κοιτάζει πώς να ρίξει την Εκκλησία. Και ο Αυτοκράτορας τότε που ακόμη δεν ήταν Άγιος, αρπάζει τον Άγιο και τον στέλνει στην εξορία. Και βεβαίως γυρίζει πάλι πίσω τον Άριο. Δύο χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ο γιος του Κωνσταντίνος δεύτερος φέρνει πίσω τον Άγιο Αθανάσιο από την εξορία. Εξορία το φέρνει ο γιος του Αγίου Κωνσταντίνου, του Αυτοκράτορα. Γυρίζει στην Αλεξάνδρεια και ολόκληρος ο κλήρος και ο λαός Αλεξάνδρειας επιδόθηκε σε χειροκροτήματα, σε επιφημίες, σε ένα πανηγύρι χαράς για την επιστροφή του Αγίου Αθανασίου. Κατάλαβε ότι γύρισε ο ποιμένας του. Προσέχετε κάτι. Τη μια φορά τον εξορίζουμε και ο λαός δεν μιλάει. Την άλλη φορά το φέρουμε πίσω, ο λαός χειροκροτάει. Δεν σας θυμίζει εκείνο του Κυρίου ως ανάγκης υψής ευλογημένος ο ερχόμενος και μετά από μερικές μέρες άρον άρον σταύρωσαν αυτό. Επαναλαμβάνεται. Τη μια φώναζε ο λαός ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου για τον Χριστό. Την άλλη να τον πάρει τώρα αμέσως να τον σταυρώσουμε. Ο λαός ο ίδιος. Που φώναζε το ένα και το άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Μην ψάχνετε να βρείτε εκκλησία χωρίς να έχει αίματα. Δεν είναι δυνατόν. Εκκλησία μη αιματωμένη δεν είναι. Και θα ξέρετε ένα πράγμα. Κυρίως θεματοφύλακες, αυτοί που στηρίζουν τις θερμοπύλες και δεν περνάει ο εχθρός, είναι λίγοι πάνω από τα κεφάλια μας που έχουν αξιώματα, πολύ λίγοι, και πολύ λαός από κάτω που πιστεύει. Σας θυμίζω τον προφήτη Ηλία. Πήγαινε, του λέει, να κηρύξεις. Και φωνάζει ο προφήτης Ηλίας. Πού δεν υπάρχουν ούτε δύο αυτιά να με ακούσουν. Έχω μείνει ολομόναχος. Φωνάζει ο Άγιος Ηλίας ο προφήτης. Έχω μείνει ολομόναχος. Και του απαντάει ο Κύριος. Όχι, κάτω από σένα βρίσκονται 7.000 άνθρωποι που με λατρεύουν εμένα τον Θεό τον αληθινό. Αλλά τα μάτια τα δικά σου δεν το βλέπουν. Πάντοτε υπάρχουν αυτοί που στηρίζουν μαζί με τον αρχηγό του τον καλό την Εκκλησία. Είπαμε λοιπόν ότι τον χειροκρότησαν και του είπανε ως ανάεντης υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος όταν γύρισε ο Άγιος Αθανάσιος από την εξορία. Όμως
αμέσως ξανάρχισαν σε βάρος του Αγίου Αθανασίου οι συκοφαντίες. Δεν προλαβαίνω. Και έγινε σύνοδος, επαναλαμβάνω, μία σύνοδος των ομολογητών της πίστεως, σαν το βασιλευτήκανε σαν το Άγιο Αθανάσιο, που ομολογούσαν Χριστό Θεό, το 338 στην Αλεξάνδρεια. Και αυτή η σύνοδος μαζί με τους επισκόπους εξασφάλισε, επαναλαμβάνω, εξασφάλισε την υποστήριξη στον Άγιο Αθανάσιο, ότι εσύ είσαι ο όντως επίσκοπος της Αλεξανδρίας, ο πραγματικός επίσκοπος. Όμως στη σύνοδο αυτή δεν πήραν μέρος οι αντίπαλοι καθόλου, δεν πήγαν να παρουσιαστούν, κάνανε αλλού σύνοδο και προσέξτε να ακούσετε τα φρικτά. Έκαναν, χειροτόνησαν ένα δικό τους ονόματι Γρηγόριο Καπαδόκη Ιερετική, δικό τους, και αμέσως όσοι ναοί ήσαν Ορθόδοξοι τους απέσπασαν και τους έκαναν δικούς τους. Ναοί που ανήκαν σε Ορθοδόξους τους απέσπασαν οι Ιερετικοί και τους έκαναν δικούς τους ναούς. Και τι έγινε ακόμα? Η πόλη της Αλεξάνδρειας ήταν θέατρο συμπλοκών και ταραχών. Βλέπετε τι γίνεται. Συμπλοκών και ταραχών. Γίνονταν ταραχές πολύ μεγάλης εκτάσεως σε όλη την Αλεξάνδρεια και στις περιοχές εκείνες. Τότε ο Αθανάσιος αποφάσισε να φύγει για να μην δώσει αφορμή να επεκταθούν οι ταραχές σε μεγαλύτερο χώρο, αλλά να κατασυγάσουν οι ταραχές. Και έφυγε και πήγε στην Ιταλία. Εκεί ο Πάπας που υπήρχε, ονόματι Ιούλιος, τον υποδέχθηκε, τον στήριξε και έκανε σύνοδο και αναγνώρισε ότι ο αληθινός επίσκοπος Αλεξάνδρειας ήταν ο Άγιος Αθανάσιος. Επαναλαμβάνω, Πάπας στη Ρώμη. Δεν είναι ο Πάπας, δεν ήταν όπως είναι τώρα ο Πάπας, ήταν ο Ορθοδοξότατος. Πέρα για πέρα. Το όνομα Πάπας υπάρχει από τότε. Ο Ορθοδοξότατος μάζεψε τους Ορθοδόξους αρχιερείς, έκανε μία σύνοδο, αναγνώρισαν σαν αληθινό επίσκοπο της Αλεξάνδρειας τον Άγιο Αθανάσιο. Στη Ρώμη τότε βρίσκονταν και άλλοι διωγμένοι σαν τον Άγιο Αθανάσιο επίσκοποι για το ίδιο λόγο. Διωγμένοι, εξορισμένοι για το ίδιο λόγο. Έτσι λοιπόν, στη Δύση που βρέθηκε ο Άγιος Αθανάσιος, του δόθηκε και ευκαιρία να στέλνει επισκοπές, επιστολές σε όλες τις εκκλησίες που εκείνος γνώριζε, ακόμη να γράψει, λέει, το βίο του Αγίου Αντωνίου και για τον μοναχισμό και να διαδώσει το μοναχισμό στη Δύση. Να διαδώσει το μοναχισμό στη Δύση ο Άγιος Αθανάσιος. Θα προχωρήσω λίγο, θα πηδήσω γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν θα προλάβω. Λοιπόν, εξορίζεται ο Άγιος Αθανάσιος εκ νέου μετά από τα εξής γεγονότα. Προσέξτε το κείμενο που θα διαβάσω τώρα. Νύχτα 8 Φεβρουαρίου 356, ο διοικητής Σύριανος, όνομα, επικεφαλής περισσότερο των 5.000 στρατιωτών, διοικητής Σύριανος, με πίσω του 5.000 στρατιώτες αυτοκρατορικούς, έτσι να το καταλάβω, περικύκλωσε τον ναό του Αγίου Θεονά, όπου πλήθος χριστιανών είχε συγκεντρωθεί για να τελέσει αγρυπνία, για να κάνει αγρυπνία στον Άγιο Θεονά. Εν μέσω κραυγών, μέσα σε κραυγές και αναστάτωσης, ο Άγιος Αθανάσιος παρέμενε ακλόνητος στην έδρα του. 5.000 γύρω γύρω στρατός, διοικητής απ' έξω και μέσα στο ναό ο επίσκοπος. Ακλόνητος. Θυμίζει λίγο τον Άγιο Αμβρόσιο που σταμάτησε έξω από την πόρτα τον μεγάλο Θεοδόσιο. Του λέει στοπ, δεν θα μπεις μέσα, αιματοκύλησε στη Θεσσαλονίκη. Μετάνοια, ξομολόγηση και μετά θα μπεις μέσα. Έτσι στάθηκε ο Άγιος Αθανάσιος. Βεβαίως το Αγίου Αθανασίου οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι ακόλουθοι τον πήραν και τον έσυραν έξω με το ζόρι και τον φυγάδευσαν. Και τον φυγάδευσαν. Άλλον πήρανε και βάλανε στη θέση του Αγίου Αθανασίου
επίσκοπο. Θα έρθω σε σύγχρονο κόσμο. Κάπου εδώ ψηλά, στη Μακεδονία παραπάνω, στα Σκόπια, θα είναι τώρα 4 χρόνια, 4 χρόνια. Με παίρνουν τηλέφωνο από τη Μητρόπολη και μου λένε, έχουν έρθει κάτι μοναχές από τα Σκόπια. Να τις πάρεις φέρεις στη Μητρόπολη. Τις πήρα, τις μετέφερα. Και ρώτησα, όχι μάλλον, το έμαθα εκεί που βρέθηκα μαζί με τις μοναχές, λέει, αυτές ανήκαν σε διοκόμενες μοναχές. Δηλαδή η κυβέρνηση που υπάρχει τώρα πήρε 30 δεσποτάδες και φτιάχνει καινούριους, τους βάζει εκκλησίες τους 30 εγκάθετους, όχι έγκυρους αλλά άκυρους εντελώς, αλλά εσείς τώρα σας βάζει εξουσία, θα είστε η εκκλησία. Και τους παλιούς που είχαν διαδοχή από άλλους επισκόπους και από άλλους μέχρι τους αποστόλους, τους παλιούς τους κανονικούς, τους διώξανε. Η εκκλησία πάντα έχει αυτό το κίνδυνο, όχι το κίνδυνο, πάντα έχει μπροστά στο διωγμό. Πάντα το διωγμό. Έτσι και εδώ, σήκωθε για το λένε πάλι. Εξορίστηκε εκ νέου ο αυτοκράτορας και ενθρονίστηκε ο καινούριος, ονόματι Γεώργιος Καπαδόκης. Κοιτάξτε τι όρια, όπως γίνονται και σήμερα πάνω. Είναι φυλακισμένοι οι πραγματικοί επίσκοποι στα Σκόπια. Φυλακισμένοι. Δεν κάνει το κέφι της εξουσίας, φύγει από τη μέση, θα έρθει που κάνει το κέφι, θα το βάλω εγώ. Και τέτοιοι υπάρχουν εδώ. Για να γίνουν επίσκοποι και να έχουν και παρουσία και χρήμα. Λοιπόν, τι έκανε ο καινούριος επίσκοπος στην Αλεξάνδρεια, σε αυτή την πόλη που χειροτονήθηκε επίσκοπος ο Άγιος Αθανάσιος, ακούστε τα. Εξόρισε τους επισκόπους, τους κανονικούς, τους εξόρισε. Καταδίκασε σε αναγκαστικά έργα, κατά αναγκαστικά έργα, όσους έρχονταν σε επαφή με τον Άγιο Αθανάσιο. Σε καταναγκαστικά. Εσύ έρχεσαι σε επαφή με τον Άγιο Αθανάσιο, μπρος σε καταναγκαστικά έργα. Απαγόρευσε τις συνάξεις των πιστών, τέρμα δεν θα ξαναμαζευτεί τέτοια φορά. Διέταξε να γδάρουν και να κάψουν ζωντανούς όλοι όσοι δεν υποτάσσονταν. Ποιος θα το διέταξε αυτό? Ο επίσκοπος, ο εγκάθετος, όχι ο κανονικός, αυτό που πήρε εξού και τον έβαλε εκεί πέρα. Φαντάζεστε τι. Αφού η πολιτεία κοντά. Τι έκτροπα γίνονταν. Έκτροπα φοβερά. Δηλαδή η εκκλησία μας είχε περάσει από φωτιά και σίδερο, όπως τα ακούτε. Και τη στήριξαν οι μονάδες και ο λαός. Ο λαός ο πιστός. Οι μονάδες και ο λαός ο πιστός. Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο που έγιναν μεγάλες ριωδίες στην Αλεξάνδρεια, ξεσηκώθηκε ο λαός και τον πέταξε από τον επίσκοπο, τον εγκάθετο, αυτό που έκανε τις ριωδίες. Η κατάσταση στην εκκλησία ήταν περισσότερο από τραγική. Περισσότερο από τραγική. Έχετε ακούσει μέχρι τώρα κανένα καλό που να πέρασε η εκκλησία της Αλεξάνδρειας? Από φωτιά και σίδερο, επαναλαμβάνω. Όλες οι φωνές που μπορούσαν να υψωθούν και να πούνε κάτι υπέρ της Ορθοδοξίας και εναντίον των αυτοκρατορικών παρεμβάσεων, το αυτοκράτορα, στα εκκλησιαστικά, είχαν κάνει μούγκα. Κανείς δεν μιλάει, γιατί είναι αυτά που κάνεις αυτοκράτορα. Γιατί κάνεις αυτές τις τηλεοδίες, γιατί τούτο, γιατί το άλλο, τέρμα. Κανείς. Οι έδρες, οι αρχιερατικές ήταν άδειες ή είχαν καλυφθεί από τους επιτίδιους του αυτοκράτορα. Και βέβαια όλοι αυτοί ανήκαν στην τάξη τάξης του Αρίου. Τι άλλο προκάλεσε ένας άνθρωπος, προσέχετε. Ένας άνθρωπος βγήκε μέσα, ξέρετε τι θυμίζει. Κοιτάξτε την προφητεία του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όταν λέει επρόκειτο να φύγει για να πάει για τη Ρώμη για να μαρτυρήσει ο Απόστολος Παύλος, πήρε τους χριστιανούς αφού έκανε αγρυπνία, τους έβγαλε στην παραλία
γονατίσανε όλοι μαζί σαν εκκλησία, κλάψανε, του πέσανε στο δράχυρο του Αποστόλου Παύλου, κάτσε μη φεύγεις, και τους λέει μέσα από εδώ, από την εκκλησία αυτή που ευλογάω τώρα εγώ, θα βγουνε λύκοι βαρύς. Κοιτάξτε το. Από αυτήν την περιοχή αυτός ο λύκος ο μεγάλος, που είναι πατέρας των χιλιαστών, βγήκε από αυτή την περιοχή. Το πνεύμα του Αγίου μπορεί να σου πει αύριο, και το αύριο να είναι, και ο Απόστολος Παύλος ήταν το 80 μετά Χριστόν, και εδώ έχουμε 300 μετά Χριστόν τώρα. Πολλά χρόνια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο Κύριος είπε, η εκκλησία μου είναι χωράφι, αλλά έχει και καλό σφόρο, αλλά περισσότερο κακό σφόρο. Να, αυτά που βλέπω εδώ μέσα είναι. Ας το λέει το αγκάθι να το κόψουνε όταν θα έρθει η τέλεια και το ρίξω στο πύρτο εξώτερο. Έχει η εκκλησία προορισμό να βαδίζει δε αμέσου πυρός και ύδατος. Αυτό είναι ο προορισμός της. Και αυτοί που έχουν μέσα τους Χριστό λένε το κεφάλι μου. Το κεφάλι μου. Το βάζω για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λοιπόν, πριν φτάσουμε να δούμε το τέλος του Αγίου, θέλω να δούμε τα εξής περιστατικά. Στο τέλος έρχεται ένας αυτοκράτορας που για πολύ λίγο χρονικό διάστημα βγάζει διάταγμα και λέει είναι ελεύθερες όλες οι θρησκείες να λατρεύουν το Θεό που έχουν, χωρίς να τους πειράξει κανείς. Επομένως και οι ειδωλολάτρες και οι χριστιανοί και όποια άλλη θρησκεία ήταν ελεύθεροι. Μια μικρή ανάπαυλα έγινε. Όμως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης που έδωσε αυτή τη διαταγή είχε σπουδάσει φιλοσοφία, που η φιλοσοφία είναι γεμάτη από τους αρχαίους θεούς, και ήταν επηρεασμένος από τη διδασκαλία των ειδώλων που είχαν οι αρχαίοι, επηρεασμένος, και πέρασε από το φρόνημά του να επαναφέρει την ειδωλολατρία στην αυτοκρατορία. Να επαναφέρει η ειδωλολατρία. Μάλιστα έστειλε και στους δελφούς να ρωτήσει τον Μαντίο, ο αυτοκράτορας, ποια είναι η γνώμη του να προσπαθήσει να επιβάλλει ειδωλολατρία ή να μην πειράξει κανέναν. Και απαντάει, λέει, εκεί η Πυθία, ότι είπατε το βασιλεί, πες το βασιλέα, χαμέ πέσε δέδαρος αυλά, ου και τι έχει φίβος καλύβι που δε μάτι τα δάφνη. Άκουσε να σου πω, πες το βασιλιά, ακούς βασιλιά, μην περιμένεις να βρει τόπο να σταθεί ειδωλολατρία, είναι χαμένη από χέρι, το λέμε σε απλή γλώσσα. Του είπε, παρότι ήταν εκεί η Πυθία μάντης του σατανά, απάντησε, δεν, από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε εμείς χώρο για να έχουμε λάτρεις που να μας λατρεύουν. Επομένως μην επιχειρείς. Και λέγεται ότι τον έστειλε συνέχεια ο αυτοκράτορας να τον συλλάβουνε, και τον Άγιο τον παίρνουν το βάσιο πλοίο μέσα για να γλιτώσει τη ζωή του κατά έναν τρόπο. Και από πίσω έρχονται το αυτοκράτορα. Του αυτοκράτορος το σταματάνε και του λένε μήπως είδατε το πλοίο που ταξιδεύει ο Αθανάσιος. Και ο ίδιος ο Αθανάσιος απαντάει με παραπημπαίνει τη φωνή του, τρέχετε να το προλάβετε. Και αυτοί βέβαια του έδωσαν για να προλάβουν το πλοίο που δεν το έφτασαν ποτέ, τον Άγιο Αθανάσιο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πώς το λέει εδώ πέρα, μήπως είδατε τον Αθανάσιο? Εκείνος αποκρίθηκε, αλλάζοντας τη φωνή του, ναι, μόλις το συναντήσαμε, βιαστείτε. Ο Αθανάσιος δίνει την απάντηση αυτή. Και κοπουρδούσαν με δύναμη για να βρουν τον Άγιο Αθανάσιο. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, 47 χρόνια έκανε επίσκοπος.
από όσα αναφέραμε, όλα μέσα στην περιπέτεια, έξι εξορίες. Έξι φορές πήρε το δρόμο στις εξορίες ο Άγιος Αθανάσιος. Γιατί πράγμα, για να στηρίξει αυτό που λέγεται εκκλησία. Και όντως, διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου 100%, γιατί ο Κύριος είπε στον Πέτρο, Πέτρε, σύ είσαι η πέτρα, βράχος, και εκεί θα στηριχτείς την πέτρα, δηλαδή στο πιστεύω το δικό σου θα στηριχτεί η εκκλησία. Από τότε, 325, μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που έχουμε 2010, λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Αυτό ψήφισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Πατρός Γεννηθέντα, και στο Πνεύμα το Άγιο, μέχρι σήμερα και εις τους αιώνας θα ακούγεται αυτό που στήριξε και εισηγήθηκε με όλη τη δύναμη και με τη ζωή του ο Άγιος Αθανάσιος, παρακαλώ. Τα τελευταία του χρόνια τα πέρασε ειρηνικά, εντελώς ειρηνικά. Σίγουρα δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα θαύματά του, με την επιμέρους δασκαλία του, με τη φιλανθρωπία του, το κοινωνικό του έργο κλπ. Που ήταν σπουδαίο, αλλά όλα αυτά που σήμερα ακούστηκαν εδώ μέσα είναι για να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία έχει από τον Κύριο χρέος να βαδίζει πάντα με το σταυρό, σταυρωμένη αλλά και αναστημένη. Σταυρωμένη αλλά και αναστημένη. Και μην περιμένουμε ποτέ μα ποτέ ότι να δούμε ότι ανθρώπους που αγίασαν, να αγίασαν χωρίς να είναι σταυρωμένοι. Η Εκκλησία μας δεν τιμά, δεν κάνει αγίους, αλλά τους αγίους τιμάει. Παναβάνω, το ξεκίνησω και το πράγμα. Γεννάει αγίους η Εκκλησία, αλλά δεν τους φτιάχνει, άντε να το σε βάζω, θα περάσει μέσα από το αίμα, από τα βάσανα, θα αφήσει την ψυχή του στην αγκαλιά του Κυρίου και θα αφήσει το τομάρι του να στάζει αίμα. Όλη η Ασία, όλη η Ασία, γράφει ένας μεγάλος Άγιος, ένας ιστορικός χριστιανός Ευσέβιος, ότι είναι γεμάτη πέρα για πέρα από αίματα και οστά Αγίων. Όλοι. Και ξέρετε κάτι, ακούστε το και προσέξτε το. Προσέξτε. Δεν μπορεί. Κάιν, Κάιν, ακούστηκε λέει η φωνή του Θεού. Όταν σκότωσε τον αδερφό του, ο Κάιν τον Άβελ, ακούστηκε η φωνή του Θεού. Κάιν, Κάιν, πού, όχι, το αίμα του αδερφού σου, το αίμα του αδερφού σου, βοά πρόσμε. Το αίμα του αδερφού σου, βοά πρόσμε. Λοιπόν, και τώρα η φωνή του Κυρίου ακούγεται από ψηλά να λέει σε όλους τους φωνιάδες όλων των εποχών, Κάιν, Κάιν, το αίμα που πατάτε και χυγηθεί σε όλη την Ασία και από τα κούγεις και στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, που διαβάζει το βίο του Αγίου Λουκά, θα δει πόσα εκατομμύρια φύγανε χριστιανών. Γι' αυτό δεν ψευδίσει οι Ρώσοι μέχρι σήμερα. Σου βλέπεις την Εκκλησία και κάθονται έτσι. Πόσοι έχουν περάσει από αίμα και φωτιά και σίδερο. Λοιπόν, το αίμα αυτών φωνάζει και έρχεται η ώρα, προσέξτε τι σημαίνει φωνάζει, έρχεται η ώρα να λάβει εκδίκηση και λέει ο Κύριος την δική σου εκδίκηση που έχεις στο αίμα για μένα εγώ ανταποδώσω, ο Κύριος εγώ θα την ανταποδώσω. Να έχουμε την ευχή του Αγίου Αθανασίου που είναι μέγας Αθανάσιος και σε έργα που έχει αφήσει πίσω και σε διδασκαλία και σε θυσία για την Εκκλησία του Χριστού, τη μία, την Αγία και την Αποστολική. Αμήν. Όλοι οι Άγιοι που φέρνουν. Πρέπει να κάτι εσύ. Ναι, να πω κάτι γιατί... Πάνω στο δεύτερο, έτσι. Ναι, ναι. Είπες
ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο είπε κάτι, είπε στον Αμέπαιδη τώρα. Λοιπόν, αμήν λέγω δε μη, τι με λέγουν οι άνθρωποι. Και λέει ο Ναμέ Πέτρος, είσαι ο Ναμέ Υιός του Θεού, του ζώντος. Λοιπόν, και λέει Πέτρο, αυτό, όχι λέει Ναμέ Σίμων, αυτό Ναμέ δεν τα αποκάλυψες εσύ, εσύ δεν μου το είπες, ο πατέρας μου με το πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει, αυτή την πέτρα που είναι όλο πνεύμα Άγιο, δεν θα μπορεί να την αμεσαλευτεί εις τους αιώνας από κανέναν άνθρωπο. Δεν θα κουνηθεί ποτέ. Δηλαδή να τη βουλιάξουν, να την αφανίσουν. Δεν αφανίσουν. Και θα μείνει εις τους αιώνες. Αμήν. Ορίστε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ευλογητής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερα. Και άφεσε ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήρεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση ημάς πειρασμών, αλλά λύσει ημάς τα πλουτοριό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσου ημάς. Αμήν. Βοηθιά μου. Καλύτερα. Σήμερα 19, 22 μάλλον αύριο. Έλα. Αγίου Ευθυμίου. Δεν ξέρω. 20 του μήνου.